Γεια σας. Σε αυτό το 20ο μάθημα θα συνεχίσουμε με ασκήσεις πάνω στην απόσταση σημείων που κάναμε και πριν και με κάποιες ασκήσεις συναρτήσεων που δηλαδή μια συνάρτηση δεν είναι τον άξονα. Ας κάνουμε αυτή λίγο την άσκηση αρχικά με την απόσταση σημείων. Έχω τρία σημεία και μου ζητάει η άσκηση αν αυτά τα τρία σημεία σχηματίζουν κορυφές ενός ορθογωνίου και ισοσκελές τριγώνου. Δηλαδή, αν έχω το σημείο α εδώ, β και γ, αν αυτά είναι τρία σημεία, τότε θα πρέπει να σχηματίσετε ένα ορθογώνιο και ισοσκελές τρίγωνο. Στο σχήμα δεν είναι ορθογώνιο και ισοσκελές. Δεν πειράζει. Απόσταση. Θα πρέπει να πάρω δηλαδή αρχικά τις τρεις αποστάσεις. Την απόσταση ΑΒ, την ΑΓ και τη ΒΓ και να ελέγξω για το αν είναι ισοσκελές, αν οι δύο υποστάσεις είναι ίσες και το Πυθαγόρη θεωρούμε για το αν είναι ορθογώνιο. Ας ξεκινήσουμε με την απόσταση ΑΒ αρχικά. Απόσταση ΑΒ. Έχω τον τύπο πάνω για όποιον δεν το θυμάται. Είναι ρίζα χ2 μείον χ1 στο τετράγωνο. Ξαναθυμίζω ότι όπως ακούγονται αβ, το α είναι το 1, το β είναι το 2. Άρα, χ2 μείον χ1, δηλαδή 1 μείον το μείον 1, συν 1 δηλαδή, συν ξ2 μείον ψ1, μείον 1, μείον το μείον 3, δηλαδή συν 3. Στο τετράγωνο. Κάνοντας τις πράξεις, έχουμε 1 και 1, 2, στο τετράγωνο δηλαδή 4, 3 μείον 1, 2, στο τετράγωνο δηλαδή 4. 4 και 4, ρίζα 8. Πάμε συνέχεια να βρούμε την απόσταση, την πλευρά αγ. Πλευρά αγ είναι ίσο με ρίζα χ2 μείον χ1, μείον 1, μείον το μείον 1, δηλαδή μείον 1 συν 1 στο τετράγωνο, ψ2 μείον ψ1, μείον 1 μείον το μείον 3, δηλαδή μείον 1 συν 3 στο τετράγωνο. Επομένως, μείον 1 συν 1 κάνει 0, άρα 0 στο τετράγωνο 0, 3 μείον 1, 2 στο τετράγωνο 4. Ρίζα 4, δηλαδή 2. Πάμε να βρούμε και την πλευρά βγ. Πάλι, χ2 μείον χ1, χ2 μείον χ1, δηλαδή μείον 1 μείον 1 στο τετράγωνο, συν ψ2 μείον ψ1, δηλαδή μείον 1 μείον το μείον 1 συν 1 στο τετράγωνο. Το οποίο δίνει μείον 1 μείον 1 μείον 2, μείον 2 στο τετράγωνο, 2 στο τετράγωνο, δηλαδή 4. Άρα ρίζα 4 συν 0, μείον 1 και 1. Άρα ίσο με ρίζα 4, άρα ίσο με 2. Όπως παρατηρείτε, η πλευρά αβ και η πλευρά, συγγνώμη, η πλευρά αγ και η πλευρά βγ κάνουν και οι δύο 2. Είναι ίσες με 2. Άρα το τρίγωνο μου είναι ισοσκελές από τη στιγμή που έχει δύο πλευρές ίσες. Πάμε να ελέγξουμε τώρα αν είναι και ορθογώνιο. Πώς ελέγχουμε αν ένα τρίγωνο είναι ορθογώνιο? Ένα τρίγωνο το ελέγχουμε αν είναι ορθογώνιο με το αντίστροφο του Πυθαγόρη θεωρήματος. Δηλαδή, θα πρέπει να εφαρμόσουμε το αντίστροφο του πθ. Τι κάνουμε? Παίρνουμε τη μεγαλύτερη πλευρά από αυτές που βρήκαμε. Ποια είναι η μεγαλύτερη πλευρά? Το ρίζα 8 κάνει περίπου λίγο λιγότερο από 3. Τα άλλα είναι 2, άρα το ρίζα 8 είναι η μεγαλύτερη πλευρά. Ρίζα 8 στο τετράγωνο, το τετράγωνο της μεγαλύτερης πλευράς, μεσούνται με το τετράγωνο των άλλων 2. Δηλαδή, 2 και 2 στα τετράγωνα. Ρίζα 8 στο τετράγωνο κάνει 8. 2 στο τετράγωνο κάνει 4 και 2 στο τετράγωνο κάνει 4. Από ό,τι βλέπετε ισχύει, γιατί 4 και 4 κάνει 8. Άρα είναι και ορθογώνιο το τρίγωνο, αφού ισχύει το αντίστοιχο του Πυθαγόρη θεωρήματος. Επομένως, δείξαμε ότι είναι ορθογώνιο και ισοσκελές. Πάμε να δούμε τώρα μία άσκηση πάνω στις συναρτήσεις. Θα μας δώσουν τώρα μία συνάρτηση και εμείς θα πρέπει να βρούμε σε ποια σημεία αυτή η συνάρτηση θα είναι τους άξονες χ τόνος χ και ψ τόνος ψ. Είναι μια κλασική άσκηση και πολύ χρησιμοποιείται πολύ συχνά. Θα τη δείτε πολύ συχνά. Για παράδειγμα, έχω τη συνάρτηση F του Χ ίσον Χ-2 επί Χ-3. Θέλω να δω πού τέμνει αυτή η συνάρτηση τους άξονες. Για να δω
τέμνη τον άξονα χ τόνος χ, μηδενίζω τον ψ, βάζω που ψ 0. Ενώ για να δω πού τέμνη τον άξονα ψ τόνος ψ, βάζω που χ 0. Κάθε φορά δηλαδή μηδενίζω τον αντίθετο. Για παράδειγμα, θέλω να βρω πού τέμνη τον άξονα ψ τόνος ψ. Θα βάλω όπου χ 0. Πώς θα γίνει η συνάρτηση αν βάλω όπου χ 0? Θα γίνει f του χ, δηλαδή ψ αυτό εδώ πέρα, ίσον 0 μείον 2, άρα μείον 2, 0 μείον 3, άρα μείον 3. Άρα το ψ κάνει μείον 2 επί μείον 3 συν 6. Άρα το σημείο που τέμνει τον άξονα ψ τόνος ψ είναι το σημείο α, το οποίο έχει χ 0 και ψ 6. Άρα είναι το 0,6. Πάμε να δούμε αντίστοιχα που τέμνει τον άξονα χ τόνος χ. Τι θα κάνω τώρα? Θα βάλω το ψ 0. Θα βάλω όπου ψ 0. Επομένως, πώς θα γίνει η συνάρτηση? 0 ίσον χ μείον 2 επί χ μείον 3. Κάτι επί κάτι ίσο με 0. Ή ο χ μείον 2 θα είναι 0 ή ο χ μείον 3 θα είναι 0. Χ μείον 2 θα είναι 0 ή χ μείον 3 θα είναι 0. Άρα το χ κάνει 2 ή το χ κάνει 3. Εδώ τι γίνεται? Η συνάρτηση, η f του χ αυτή, τέμνει τον άξονα χ τον οσχή σε δύο σημεία. Σκεφτείτε ότι είναι δευτέρου βαθμού αργίνου επιμεριστικές, άρα είναι μία παραβολή. Δηλαδή πάει κάπως έτσι. Άρα θα τέμνει τον άξονα, είναι και τα δύο αποθετικά, άρα το κάνουμε λίγο καλύτερα. Πάει κάπως έτσι. Άρα θα τέμνει τον άξονα εδώ και εδώ, σε δύο σημεία τον χ. Επομένως, θα έχω το σημείο β, το οποίο είναι το σημείο που τέμνει τον άξονα χ τόνος χ, θα είναι το 2,0 για την πρώτη τιμή που βρήκα, και το σημείο γ, το οποίο θα είναι το 3,0. Αυτά λοιπόν με τις συναρτήσεις και με την απόσταση των σημείων. Στο επόμενο μάθημα θα συνεχίσουμε με το πότε δύο συναρτήσεις είναι παράλληλες και πότε είναι κάθετες.